Σας καλημερίζω με ένα ελαφρύ αεράκι από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκομαι στο εμβληματικό κτίριο του Παύλου Μελά. Το κέντρο διοίκησης, ένα τμήμα του, ήταν και ένα διάστημα και χρησιμοποιήθηκε και από τις διαφυλακές, δίπλα στο παλιό τζαμί το οποίο μετακινήθηκε στο Παύλου Μελά. Λοιπόν, καλημέρα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Δεμουρτζίδης, ο δήμαρχος, και μαζί θα πάμε βόλτα στην είσοδο. Καθώς εδώ περιμένουμε την κυρία Μενδώνη, υπουργός θα έρθει να δει την εξέλιξη των εργασιών στην αναπαλαίωση του βασικού κτηρίου του στρατοπέδου Παύλου Μελά, κτισμένο το 1895. Καλημέρα, δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Πράγματι, το κτίριο αυτό απλώνεται σε τρεις αιώνες. Μεταξύ 1890 και αρχές 1905 έχει χτιστεί. 1895 η πιο ημερομηνία που νομίζω προσεγγίζει την πραγματικότητα. Έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες οι εργασίες ανακατασκευής, αναπαλαίωσης και επανάχρησης του κτηρίου Α2, του εμβληματικού αυτού κτηρίου που είναι μπροστά στην Ολόδο Αλαγκαδά, μήκους 150 μέτρων και πλάτος. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά παράλληλα, όχι ώρα μιλάμε. Θα μπούμε από την κεντρική είσοδο. Θα μπούμε από την κεντρική είσοδο. Εδώ θα φιλοξενηθούν οι επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνει το νέο Δημαρχείο δηλαδή του Δήμου Παύλου Μελά. Επίσης εδώ θα γίνει το μουσείο, ένας χώρος, μια έκθεση της εθνικής αντίστασης, ένας χώρος που θα κρύβει μνήμες, αντίσταση, διωγμούς, ένας χώρος που, ένας τόπος τεκμηρίωσης της τοπικής ιστορίας της Εδώ έκανε 1,5 χρόνο παππούς μου, το οποίο έχω το όνομα. Επομένως έχω και πάντοτε ιδιαίτερους λόγους να κυκλοφορώ μέσα στο Παύλου Μελά. Αυτό είναι το κεντρικό κτίριο και έχει μήκος. Έχει 150 μέτρα μήκος και 11,5 φάρδος. Είναι δύο τα κεντρικά κτίρια στρατονισμού. Αυτό είναι το ένα, το Α2. Το άλλο, το Α3, βρισκόμαστε στη φάση της μελέτης για τις ανακατασκευής, για να είμαστε έτοιμοι στη νέα χρηματοδοτική περίοδο, για να το εντάξουμε και αυτό σε ένα πρόγραμμα ανακατασκευής. Άρα μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, παιδιά. Αυτό καλημέρα. Το συγκεκριμένο στοίχησε 7 εκατομμύρια, το προϋπολογισμό στα 7 καλημέρα. Εκατομμύρια. Τα 2,5 εκατομμύρια εξασφαλίστηκαν από το ΕΠΑΝΕΚ, τα υπόλοιπα 4,405 για την ακρίβεια, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, συνόηση με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Πέτσα, με την κυρία Μενδώνη, η οποία πραγματικά πρωτοστάτησε ώστε να τρέξει αυτό το project όλου του Μητροπολιτικού Πάρκου. Έχει παρεμβάσει στο κτίριο, οι οποίες έγιναν αργότερα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω δοκούς. Για είναι εκείνης της περίοδου, δεν ξέρετε βέβαια, δήμαρχε. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ξέρω ότι το κτίριο είναι όλα εκείνης της περίοδου. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια. Εγκαταλείφθηκε όμως στο στρατόπεδο, όπως γνωρίζουμε, πριν από πολλά χρόνια. Διεκδικούσε η τοπική κοινωνία το στρατόπεδο πολλά χρόνια. Όλα αυτά έχουν τελειώσει, ανήκουν στο παρελθόν. Έχουμε μπει πλέον στις ράγες της ολοκλήρωσης του project αυτού, του Μητροπολιτικού Πάρκου. Τι συγκλονιστικός χώρος, πόσα στρέμματα, 200. 340 είναι όλο το στρατόπεδο. Γιατί μας έβγαλε την πίστη ο στρατός? Γιατί γανιάσαμε? Και νομίζω ότι η όλη υπόθεση οφείλει σε μια σειρά ανθρώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα ευχαριστώ για την προσπάθεια. Και το κλείσιμο, η διοίκηση της περίοδου 15-19 του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι έκλεισε τους δισταγμούς που είχαν μερικοί στον χώρο της δεξιάς και μας έβγαλαν την πίστη. Μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ένα συνταγματάρχης απόστρατος στο σύλλογο εδώ, τον, πώς λεγόταν ο σύλλογος. Δεν έχει σημασία πια. Δεν αυτό, έχει σημασία. Όλα ανήκουν στο παρελθόν. Μας έβγαλε την πίστη, σας τα λέω γιατί τα ξέρω, τα παρακολουθήσαμε. Το στρατόπεδο παραχωρήθηκε στις εκτιμήσεις. Δεν φεύγω, έλεγε, γιατί επιτελώ κοινωνικό έργο. Δηλαδή, έλεος και μερική στρατιωτική. Λοιπόν, τελείωσε η ιστορία όμως. Τελείωσε η ιστορία. Όλοι επιτελούν έργο, αλλά κάποια πράγματα έχουν τις προτεραιότητές τους. Το κτίριο, όπως είπατε πολύ σωστά, το στρατόπεδο παραχωρήθηκε στις 27 Οκτώβρη του 2017. Ήταν μια σημαντική. Για πάμε λίγο να μπούμε. Και το Νοέμβριο του 2021 ξεκίνησαν τα έργα του Μητροπολιτικού Πάρκου. Πόσα λεφτά θέλει τώρα αυτό, δήμαρχε?
Όλο το project είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια. Τα πρώτα 20 τα εξασφαλίσαμε για τον περιβάλλοντο χώρο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ σε αυτό θέλει 7, τα οποία σας είπα που βρέθηκαν τα χρήματα. Ήδη 1.300.000 με μεσολάβηση της κυρίας Μεντών δόθηκαν για να ολοκληρωθούν οι μελέτες για τα υπόλοιπα κτίρια του ιστορικού τόπου, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν ανοίξει νέα χρηματοδοτική περίοδος, όπως είπα και προηγούμενα, μάλιστα, να ανακατασκευάσουμε και τα υπόλοιπα κτίρια αυτό του ιστορικού τόπου. Αυτό το κτίριο, το οποίο οι ακροατές μας θα δουν αργότερα στο Αρθές, θα είναι τμήμα του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού και Αντίστασης, για δεν ξέρουμε ακόμα. Όχι, όχι. Σε αυτό το κτίριο θα φιλοξενηθεί μόνο ο εκθεσιακός χώρος και το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού θα γίνει σε άλλον χώρο, είναι στα κτίρια που σας λέω ότι γίνονται αυτή τη στιγμή οι μελέτες, σε δύο κτίρια, στο κτίριο Β4 και στο κτίριο Δ. Συνολικά 1.400-1.500 περίπου τετραγωνικών, μάλιστα, το οποίο, εφόσον ολοκληρωθούν μελέτες και ολοκληρώνονται στο επόμενο διάστημα, στη νέα χρηματοδοτική περίοδο θα αρχίσουν και αυτά να ανακατασκευάζονται. Τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε εδώ μέσα? Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να ολοκληρωθεί όλο το σχέδιο, το πλάνο που έχουμε κάνει μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους συνεργάτες μας. Έτσι θεωρούμε ότι στα επόμενα χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί, αρκεί οι χρηματοδοτήσεις να είναι απρόσκοπτες. Η κυβέρνηση είναι δίπλα σε αυτό το project, όπως ήταν και η προηγούμενη. Θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει και δείχνει ότι αγκαλιάζει αυτό το έργο και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ, όπως ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν είναι ο υπεύθυνος. Είναι εδώ ο κύριος Ιακύμ Κανδυλιάρης, είναι ο διευθυντής. Κύριε Κανδυλιάρη, θα έρθετε λίγο, σας παρακαλώ. Της Εθνικής Υπηρεσίας της Μπιζοναστικής Θεσσαλονίκης, αναπτυξιακή εταιρεία με την οποία έχουμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση μαζί με το Υπουργείο. Ελάτε, κύριε Κανδυλιάρη, λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα κάνουμε εδώ? Εδώ θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, αυτοί τα δοκάρια και οι κολόνες είναι της περίοδου που χτίστηκε το κτίριο? Όχι, αυτά τα μπετά που τα λέμε εμείς γίνανε με την περίοδο του 40-45. Το κτίριο, τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε μια δεύτερη ζωή στο κτίριο. Δηλαδή, θα κάνουμε την αποκατάστασή του και την επανάχρησή του. Θα το αποκαταστήσουμε στην αρχική του μορφή, όπως αρχικά χτίστηκε. Χτίστηκε αυτό το 1895, με αρχιτέκτονα, ξέρουμε? Αρχιτέκτονας πρέπει να ήταν γερμανικής ή γαλλικής προέλευσης, δεν έχουμε στοιχεία απόλυτα, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πάντα. Θα χρησιμοποιήσουμε πρωτότυπες μεθόδους, το κτίριο είναι μοναδικό, είναι ένα επίμικες κτίριο 150 μέτρων, δεν υπάρχει άλλο στη Βόρεια Ελλάδα τέτοιο. Η αποκατάστασή του ήταν πρόκληση. Έγιναν οι μελέτες από τις υπηρεσίες του Δήμου με τη συνδρομή της αναπτυξιακής μας ως σύμβουλος της μελέτης. Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, πήραν όλες τις αδειοδοτήσεις και νομίζω ότι... Δηλαδή, τώρα για να καταλάβω, αυτά τα τούβλα είναι 130-140 ετών? Ακριβώς. Όποια τούβλα βλέπετε γεμάτα, μασίφ που λέμε εμείς, ναι, ολόσωμα... Τώρα, εμένα μου έλεγε ο παππούς μου που έκανε ένα χρόνο και εδώ, φυλακισμένος κατά τη διάρκεια της κατοχής, μου έλεγε για τα κτίρια αυτά και για το πόσο μεγάλο ήταν το στρατόπεδο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ, σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά, χαιρόμαστε. Θα έρθει υπουργός σε λίγο. Τα υπόλοιπα, κύριε Μόσχη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα από το Παύλου Μελά.